Έρχονται ήδη πάρα πολλά ερωτήματα από τους πολίτες. Είναι λογικό, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αγωνία. Θέλω όμως να σας ρωτήσουμε για αυτή την έρευνα της Άλκο για τη ΓΕΣΕ, που διαπιστώνει ότι το 56% των εργαζομένων, σύμφωνα με τις καταγραφές, ανέφερε ότι μειώθηκε το εισόδημά του κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Σε συνδυασμό με το ποσοστό του 18,2 δις της τρύπας που διαπιστώθηκε, θέλω να σας ρωτήσω αν φοβάστε ότι πηγαίνουμε σε μια περίοδο φτωχοποίησης. Αν δηλαδή θα ξαναβρεθούμε, παρά τις προσπάθειες που καταβάλει η κυβέρνηση, παρά τα εργαλεία που έχετε ενεργοποιήσει, αν μοιραία οδηγούμαστε σε μια νέα μνημονιακή περίοδο ως προς τις συνέπειες της κρίσης. Νομίζω μου θέσατε 4 διαφορετικά ερωτήματα. Τόσα πολλά. Ναι, θα σας πω γιατί. Πάμε. Δεν υπάρχει τρύπα. Υπάρχει δημοσιονομικό έλλειμμα, αναμενόμενο, διότι έχουμε λιγότερα έσοδα ως κράτος, αφού ένα κομμάτι της οικονομίας συνεχίζει να μην λειτουργεί και υπάρχουν και αναστολές φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων, και ταυτόχρονα έχουμε αυξημένες δαπάνες για να στηρίξουμε την πραγματική οικονομία, νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Μάλιστα. Αυτό συνεπώς η απόκληση μεταξύ εσόδων και δαπανών είναι αναμενόμενη, είναι ελελογισμένη και είναι αποδεκτή και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αφού υπάρχει δημοσιονομική ευελιξία και το 2021. Δεύτερον, μνημονιακές πολιτικές δεν θα υπάρξουν. Άλλωστε, αποδεικνύεται από τον προϋπολογισμό που καταρτίστηκε, ψηφίστηκε και υλοποιείται, ότι υπάρχουν επεκτατικές δημοσιονομικές πολιτικές. Υπάρχουν μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών, υπάρχει κατάργηση φοράς αλληλεγγύης, υπάρχει μειωμένο ΦΠΑ στην εστίαση. Άρα συνεχίζουμε να βοηθάμε την κοινωνία. Τρίτον, υπάρχει πράγματι σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, και αυτό είναι αντικείμενο συζήτησης χθες και προχθές στο ECOFIN και στο Eurogroup, ο φόβος λόγω της οικονομικής κρίσης να διευρυνθούν οι ανισότητες. Μάλιστα. Και εμείς ως είναι χώρα κρίσιμο αυτό. Και εμείς ως χώρα προσπαθούμε με τις πολιτικές μας αυτό να το καλύψουμε. Μιλήσατε για μία έρευνα. Δεν έχω όλα τα δεδομένα της έρευνας, αλλά για την συντομία της επικοινωνίας μας ας συζητήσουμε επί των ευρημάτων της. Καταρχήν αποδεικνύει ότι ένας στους δύο εργαζόμενους δεν έχει μείωση στον ιδιωτικό τομέα. Ταυτόχρονα όμως δεν λαμβάνονται υπόψη ορισμένα άλλα στοιχεία. Για παράδειγμα, η πολιτεία καλύπτει το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών επί του ονομαστικού μισθού όλων αυτών των εργαζομένων. Δεύτερον, το κράτος καλύπτει και οι πολίτες, αυτοί που είναι οι εργαζόμενοι σε αναστολή, έχουν μειωμένο ενίκιο, με ό,τι σημαίνει αυτό για το διαθέσιμο εισόδημά τους. Τρίτον, μειώσαμε τις ασφαλιστικές εισφορές κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες. Τέταρτον, υλοποιείται η γέφυρα που καλύπτει πολλούς κορονόπληκτους, μεταξύ των άλλων αυτούς τους εργαζόμενους που αναφέρατε. Και πέμπτον, έχουμε την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης που καλύπτει και αυτούς τους εργαζόμενους, αφού είναι για εισοδήματα στον ιδιωτικό τομέα. Συμπέρασμα επί του προηγούμενου ερωτήματος. Όπως αποδεικνύεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, η Ελλάδα κατάφερε μετά την Κροατία και τη Γαλλία να καλύψει το μεγαλύτερο ποσοστό των απολειών εισοδήματος τους μήνες της κρίσης που περνάμε στον οικονομικό πεδίο. Και ταυτόχρονα να έχει την μικρότερη απώλεια θέσεων απασχόλησης στην Ευρώπη. Άρα εμείς προσπαθούμε να συνδυάσουμε δύο πράγματα. Να μην υπάρξουν απολύσεις και λουκέτα, και ταυτόχρονα όσο μπορούμε να συγκρατήσουμε το εισόδημα στον ιδιωτικό τομέα που υπήρχε προ-κορονοϊού. Και έχουμε καλύψει ένα σημαντικό Πάντως, κομμάτι των απολύσεων. Έχω κι εγώ ένα παράπονο, αφού και εσείς μου κάνατε παράπονο για την ερώτηση ότι έβαλα 4 ερωτήματα. Εντάξει. Λέω ότι εγώ δεν ισχυρίστηκα ότι η ελληνική πολιτεία δεν προσπαθεί να καλύψει τις ανάγκες ή δεν ενεργοποιεί εργαλεία. Το ερώτημά μου είναι αν φοβάστε, αν έχετε την ανησυχία ότι είτε αυτά τα εργαλεία θα εξαντληθούν κάποια στιγμή, δεν θα μπορείτε να ανταποκριθείτε στις ανάγκες που θα δημιουργηθούν, είτε ότι θα έχουμε μνημονιακές συνέπειες, όχι πολιτικές, σε ό,τι αφορά την οικονομική επιφάνεια των οικοκυριών. Θέλω να σας πω με ευθύνητα ότι δεν φοβάμαι ότι δεν θα έχουμε τους πόρους να καλύψουμε τις ανάγκες της κοινωνίας για όσο χρειαστεί. Ακολουθούμε τις ορθές επιλογές της κυβέρνησης στο υγειονομικό πεδίο και κάθε φορά ρίχνουμε όπλα στη μάχη, έτσι ώστε να βοηθήσουμε όσο είναι εφικτό στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων που έχουμε, νοικοκυριά και επιχειρήσεις, κυρίως τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα. Για παράδειγμα,
τελευταία πρωτοβουλία που δεν υπήρχε πριν από ένα μήνα mm-hmm. ήταν η υλοποίηση της μη καταβολής ενοικίων Ιανουάριο και Φεβρουάριο από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους οι οποίοι πλήττονται ή είναι κλειστοί. Αντιλαμβάνεσαι συνεπώς ότι κάθε φορά ενισχύουμε το οπλοστάσιο και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε και τους επόμενους μήνες. Τα ταμιακά διαθέσιμα της χώρας ναι. υπερβαίνουν τα 32 δισεκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Είναι υποχρεώσεις της καθημερινότητας βεβαίως που τρέχουν και κάποιες από αυτές δεν έχουν ανασταλεί. Υπουργέ, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, είναι και οι ρυθμίσεις που θα πρέπει ίσως να κάνετε και να σκεφτείτε για τα νοικοκυριά. Έρχονται πάρα πολλά μηνύματα εδώ που λένε ότι δεν μπορούν, τίθεται θέμα επιβίωσης της καθημερινότητάς τους. Θα θέλατε όμως να μιλήσουμε, γιατί θέλω να έρθω στη θέση του κάθε συμπατριώτη μας mm-hmm. που έχει μια επιχείρηση, που εργάζεται σε μια επιχείρηση, για να δούμε το πλαίσιο που υπάρχει. Για παράδειγμα, να πάμε σε μια μικρή επιχείρηση του λιανεμπορίου. Ναι. Αυτή η επιχείρηση το τελευταίο χρονικό διάστημα, αυτή την εβδομάδα, ξεκίνησε να λειτουργεί. Φαίνεται ότι υπάρχουν πρώτα ικανοποιητικά δείγματα γραφής ό,τι αφορά τη λειτουργία της αγοράς. Οφείλουμε όλοι όμως να δείχνουμε atomική ευθύνη και υπευθυνότητα. Ναι, ήμασταν βέβαια κλεισμένοι. Ήμασταν κλεισμένοι. Με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Ήμασταν κλεισμένοι στο σπίτι και οι πρώτες μέρες, αν θέλετε, δεν ξέρω αν είναι και τόσο ενδεικτικές. Αυτή η εικόνα που έχουμε τις πρώτες δύο ημέρες στην αγορά, δεν ξέρουμε αν θα συνεχιστεί να είναι έτσι. Ναι, γιατί... θα σας προσθέσω όμως εδώ ένα στοιχείο το οποίο είναι ενδεικτικό της κατάστασης, ότι οι καταθέσεις στο τραπεζικό σύστημα τον τελευταίο χρόνο το γνωρίζουμε. Έχουν αυξηθεί κατά 18 δισεκατομμύρια mm. ευρώ. Mm-hmm. Γιατί δεν είχαμε που να ξοδέψουμε όλο αυτό το διάστημα. Ή και διότι ένα κομμάτι της κοινωνίας φοβούνται να ξοδέψει γιατί ήθελε να το έχει στην άκρη mm. μην γνωρίζοντας πώς θα εξελιχθεί το μέλλον. Mm-hmm. Εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η ανασφάλεια και σήμερα. Όσο εμβολιαζόμαστε, ναι. τόσο θα μειώνει την ανασφάλεια και τόσο θα επιστρέφουμε στην κανονικότητα. Mm-hmm. Άρα, ας πάμε λίγο στην επιχείρηση. Η επιχείρηση ξεκίνησε να λειτουργεί. Θέλει από εμάς, από την πολιτεία, να τη βοηθήσουμε με το ενίκιο. Το πράττουμε και τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο. Άρα, αυτή η μικρή επιχείρηση δεν θα πληρώσει καθόλου ενίκιο Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Αν θέλετε, με ρωτάτε για την πλευρά των ιδιοκτητών, αμέσως μετά. Ταυτόχρονα, θέλει και λίγο ρευστότητα. Mm-hmm. Έκλεισε χθες το βράδυ η πλατφόρμα για την επιστρεπτέα προκαταβολή. Υπέβαλαν αίτηση 732.000 συμπατριώτες μας. Προσδοκούμε από τα μέσα της επόμενης εβδομάδος να ξεκινήσει η εκταμείευση στους δικαιούχους. Άρα θα ενισχυθεί και με ρευστότητα η μικρή επιχείρηση. Και εξακολουθούν να υπάρχουν αναστολές υποχρεώσεων μέχρι τον Απρίλιο και τότε θα δούμε ποια θα είναι η κατάσταση στην πραγματική οικονομία. Επί των επιστρεπτέων προκαταβολών, μια διευκρίνηση, κύριε Υπουργέ, γιατί ρωτάει πολλής κόσμος. Σε ποιους κύκλους και σε τι ποσοστό θα είναι μη επιστρεπτέο, αν το έχετε καταλήξει. Αυτή τη στιγμή οι 4 και οι 5, ναι. οι 5 αυτοί που τρέχει δηλαδή, το ναι, 50% ναι. είναι μη επιστρεπτέο. Μάλιστα. Γνωρίζω, υπάρχει ένα αίτημα από την αγορά να δούμε κάτι αντίστοιχο και για τις 3 πρώτες επιστρεπτέες. Ναι, ναι. Θα το αξιολογήσουμε στο μέλλον, ανάλογα με τις δυνατότητες που έχουμε, αλλά ούτως ή άλλως αυτό αφορά το 2022. Και στις κοινές υπουργικές αποφάσεις υπάρχει ούτως ή άλλως πρόβλεψη ότι αν μια επιχείρηση δεν έχει ανακάμψει ουσιαστικά, mm-hmm. δεν χρειάζεται να δώσει πίσω στην πολιτεία το κομμάτι το οποίο όφιλε. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό θα αξιολογηθεί μετά mm-hmm. το Μάρτιο, ανάλογα με την κατάσταση με την οποία προχωράει η πραγματική οικονομία. Συνολικά, μαζί με την επιστρεπτέα 5, θα έχουμε υπερβεί τα 7 δισεκατομμύρια ευρώ mm-hmm. που θα έχουμε δώσει στην επιχειρηματικότητα για να τη στηρίξουμε. Όταν κάναμε αντίστοιχες συζητήσεις κατά το καλοκαίρι, και η αντιπολίτευση και εμείς μιλούσαμε περίπου για 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Και φτάσαμε στα 7. Mm-hmm. Αυτό αποδεικνύει τις δυνατότητες που έχουμε να βοηθάμε όσο μπορούμε. Δεν θα καλύψουμε όλη την απώλεια. Όσο μπορούμε τις επιχειρήσεις. Εγώ είμαι πολύ ειλικρινής. Ναι. Ούτε θριαμβολογώ, ούτε κινδυνολογώ. Ισχυρίζομαι ότι θα καλύψουμε ένα σημαντικό κομμάτι των απώλειών και σταδιακά θα επανέλθει η κανονικότητα. Πρωτού πάμε στα υπόλοιπα απλά ερωτήματα, να πούμε βέβαια, επειδή λέτε για τις καταθέσεις, δεν ξέρω αν γνωρίζουμε και από ποια κοινωνικά στρώματα είναι αυτές οι καταθέσεις, Υπουργέ, γιατί αυτό έχει μια τεράστια σημασία. Δηλαδή, τι κομμάτι του πληθυσμού, σε τι κομμάτι του πληθυσμού ανήκουν αυτές οι καταθέσεις, γιατί είναι από αυτούς που έχουν ούτως ή άλλως και είναι κλειδωμένες οι καταθέσεις τους, δεν λέει κάτι στον πληθυσμό που ζει με τα ελάχιστα. Ναι, απλά να σας πω λίγο με ποιο τρόπο έχει ενεργήσει και ορθά η ελληνική πολιτεία
Σας θυμίζω ότι εκτός όλων αυτών των πακέτων στήριξης της πραγματικής οικονομίας σε αυτούς που πλήττονται, υπάρχουν και συμπατριώτες μας όπως είναι οι συνταξιούχοι, οι δημόσιοι υπάλληλοι και άλλοι, οι οποίοι δεν είχαν καμία περικοπή και δεν θα έχουν. Mm-hmm. Άρα αυτό το κομμάτι δεν πλήττεται με τους όρους που μιλάμε για τον ιδιωτικό τομέα. Και αυτό το κομμάτι έχει αποταμιεύσει ένα μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με αυτό που αποταμίευε στο παρελθόν. Mm-hmm. Παράλληλα, εξακολουθούν να υπάρχουν οι αναστολές φορολογικών, ασφαλιστικών και δανειακών υποχρεώσεων. Μέχρι πότε θα υπάρχουν αυτές οι αναστολές, αν ο ορίζοντας είναι μέχρι το Μάρτιο, ή αν είστε έτοιμος να δώσετε παράταση σε αυτές τις αναστολές? Νομίζω υπενήχθηκα προηγουμένως την απάντηση στο ερώτημά σας, θα είμαι πιο ευθύς. Έχουμε φορολογικές, ασφαλιστικές και δανειακές οφειλές ενός πολίτη. Ένας πολίτης προσφέρει δηλαδή στην εφορία, στο ασφαλιστικό ταμείο και στην τράπεζα. Σε ό,τι αφορά τις φορολογικές υποχρεώσεις, έχουν δοθεί αναστολές μέχρι τον Μάρτιο. Μετά υπάρχει μια πρόβλεψη για πληρωμή σε 12 άτοκες δόσεις ή σε 24 δόσεις, με ένα επιτόκιο το μισό της κανονικής ρύθμισης που υπάρχει για 24 δόσεις. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση όμως, τότε, περίπου το Μάρτιο-Απρίλιο, θα αξιολογήσουμε την κατάσταση στην πραγματική οικονομία, αν χρειάζεται επαναπροσδιορισμό αυτών. Μάλιστα. Κατά αντιστοιχεία, σας θυμίζω, με είχατε ρωτήσει όταν κάναμε τις αρχικές αναστολές, αν το Σεπτέμβριο του 20 οι πολίτες θα ήταν σε θέση και πήγαμε τον Απρίλιο. Σωστά. Κάθε φορά θα πρέπει να παρακολουθούμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση στην πραγματική οικονομία. Υπάρχουν και οι δανειακές υποχρεώσεις. Στις δανειακές υποχρεώσεις, σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες, υπάρχει μια αναστολή, δυνατότητα αναστολής για 9 μήνες σε όλο το τραπεζικό σύστημα. Αυτή έχει χορηγηθεί και παράλληλα τρέχει, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, το πρόγραμμα Γέφυρα για τα φυσικά πρόσωπα και διαπραγματευόμαστε με τους θεσμούς ένα αντίστοιχο πρόγραμμα βοήθειας 9 μηνών για τα νομικά πρόσωπα που όμως έχουν πληγεί από τον κορονοϊό. Μέχρι σήμερα που μιλάμε, για να δώσουμε και συγκεκριμένα στοιχεία, έχουμε βοηθήσει, έχω εδώ τα στοιχεία, 57.000 συμπατριώτες μας μέσω της Γέφυρας, επιχορηγώντας με 23 εκατομμύρια τα δάνειά τους. Δηλαδή το κράτος πληρώνει ουσιαστικά τη δόση των δανείων αυτών των 57.000 συμπατριωτών μας. Και θα ακολουθήσουν πολύ περισσότεροι, δυνητικά μπορούν να μπουν 160.000 πολίτες, ανάλογα με το πότε τελειώσουν οι ρυθμίσεις με το τραπεζικό σύστημα. Λοιπόν, και προσέξτε, και ενήμεροι δανειολήπτες. Για πρώτη φορά η πολιτεία βρίσκεται κοντά στον πολίτη, ο οποίος είναι συνεπής υποχρεώσεις του. Κύριε Υπουργέ, θα χρειαστώ και εγώ στο τέλος ένα λεπτό, ανάλογα με τα ερωτήματα που θα μου κάνετε. Βεβαίως. Ερώτημα γρήγορο. Εξετάζεται κούρεμα οφειλών? Αυτή τη στιγμή αυτό δεν είναι ευρωπαϊκή πρακτική. Mm-hmm. Άρα δεν εξετάζεται. Υπάρχει πλαίσιο ρυθμίσεων οφειλών και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και ακολουθούμε την ίδια τακτική. Μάλιστα. Πληστηριασμοί ή πτωχευτικός νόμος? Δεν είναι πτωχευτικός νόμος. Είναι νόμος ρύθμισης οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας. Εντάξει. Θα υλοποιηθεί. Οι πληστηριασμοί είναι πληστηριασμοί όμως. Συγγνώμη, αλλά θα πρέπει να είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό. Ο νόμος που ψηφίσαμε δίνει καταρχήν τη δυνατότητα στον πολίτη πριν φτάσει στη ρύθμιση οφειλών να ενημερωθεί και να βοηθήσει τις υποχρεώσεις του, έτσι ώστε να μην γίνει κόκκινος. Στη συνέχεια να προχωρήσει σε ρύθμιση οφειλών, μάλιστα με ιδιαίτερη προστασία των ευάλωτων οικοκυριών, επιχορηγώντας το δάνειό του. Και στο τελικό στάδιο, αν δεν καταφέρει και αυτό, μιλάμε για πτωχευτικό δίκαιο, που και πάλι υπάρχει πρόβλεψη για προστασία των ευάλωτων οικοκυριών. Αυτό θα υλοποιηθεί συνεπώς στο πλαίσιο, όταν είμαστε έτοιμοι με τις κοινέ υπουργικές αποφάσεις. Είναι υποφελία της κοινωνίας, ιδιαίτερα των ευάλωτων οικοκυριών. Συνεπώς, οι προβλεπόμενοι πληστηριασμοί πότε ξεκινούν? Αυτή τη στιγμή υπάρχει πλαίσιο άρση πληστηριασμών και συζητάμε με τους θεσμούς στο επόμενο χρονικό διάστημα πώς αυτό θα επεκταθεί ανάλογα με το ποιοι πολίτες πραγματικά πλήττονται. Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει πλαίσιο προστασίας αυτή τη στιγμή όχι μόνο από την πολιτεία, αλλά και από το τραπεζικό σύστημα. Και υπάρχει και το πρόγραμμα Γέφυρα που υλοποιείται για 9 μήνες, πολύ σημαντικό. Σας είπα ότι 160.000 νοικοκυριά βοηθούνται από αυτό, θα βοηθηθούν και ήδη έχουν βοηθηθεί. Και έρχεται και νέο πρόγραμμα Γέφυρα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αντίστοιχα δημιούργησαν οφειλές προς το τραπεζικό σύστημα μέσα στην κρίση του κορονοϊού. Άρα θα βοηθήσουμε για 9 μήνες και αυτές τις επιχειρήσεις. Έχουμε βάλει πρόσθετα 300 εκατομμύρια ευρώ στον προϋπολογισμό τις τελευταίες ημέρες για αυτό το νέο πρόγραμμα, το οποίο συζητάμε με τους θεσμούς. Μην ξεχνάμε ότι η χώρα είναι η μόνη στην Ευρώπη, το μόνο κράτος μέλος,
που είναι σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας. Κάθε τρεις μήνες αξιολογούμαστε. Ναι. Άρα υλοποιούμε πολιτικές, έχουμε κερδίσει βαθμούς ελευθερίας και σε κάθε περίπτωση θα κάνουμε το καλύτερο για την ελληνική κοινωνία. Τώρα, ρωτάνε εδώ για τις αναστολές, αν εξετάζετε αναστολές φορολογικών υποχρεώσεων για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν λαμβάνουν το μίσθωμά τους. Πολλά ερωτήματα από εποχικούς υπαλλήλους. Τι σκοπεύετε να κάνετε για αυτούς, για τα ενίκια των φοιτητών, που εδώ και ένα χρόνο τα πανεπιστήμια μας είναι κλειστά λόγω της πανδημίας, αλλά καταβάλλονται κανονικά. Για το βοήθημα δικηγόρων μηχανικών, που το περιμένουν οι άνθρωποι αυτοί, έχουν λάβει μόνο το ένα βοήθημα. Για τις απειλές των τραπεζών που εξακολουθούν. Έχουμε ακόμη τις οχλήσεις αυτές των εισπρακτικών εταιριών για οφειλές στις τράπεζες. Σας έχω βάλει πολλά ερωτήματα, αλλά είδα πριν ότι τα καταφέρατε. Εν συντομία, να τα απαντήσετε όλα. Δύο εξ αυτών δεν είναι αλλά όλα περνούν από το Ταμείο, κύριε Υπουργέ. Οι εισπρακτικές είναι στο κύριο Γεωργιάδη. Αλλά όλα ούτως ή άλλως περνούν από το Ταμείο σας, από εσάς. Ωραία. Θα μου κάνετε άλλο ερώτημα μετά για να ξέρω να τοποθετηθώ και γιατί τώρα θέματα που δεν μου αναδείξατε και θεωρώ ότι είναι καλό να γνωρίζει η κοινωνία. Επειδή αφορούν αυτή την εβδομάδα και την επόμενη. Ωραία. Το ζήτημα των εποχικών εργαζομένων και το ζήτημα των 400 ευρώ, όπως λέγεται, στους ελεύθερους επαγγελματίες, στους επιστήμονες, είναι θέματα που είναι επισπεύδουν το Υπουργείο Εργασίας. Υπάρχουν σχετικές προβλέψεις από το Υπουργείο Εργασίας και συγκεκριμένες καταβολές. Το θέμα που λέτε για τις εισπρακτικές εταιρείες, ουσιαστικά μιλάμε για τους servicers, είναι ένα θέμα το οποίο το παρακολουθούμε. Γνωρίζω ότι γίνονται πάρα πολλές ρυθμίσεις. Κάθε μήνα ξέρετε πολύ καλά ότι δημοσιοποιούμε πόσες ρυθμίσεις έχουν γίνει μεταξύ του ευρύτερου τραπεζικού συστήματος και των πολιτών. Σε κάθε περίπτωση, εάν υπάρχουν σχετικές καταγγελίες, θα ήθελα εκτός του Υπουργού Ανάπτυξης να το γνωρίζω και εγώ, έτσι ώστε να το αξιολογήσουμε, εάν υπάρχει δίκαιο στην κοινωνία, να βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Mm-hmm. Τρίτη παρατήρηση, ευρύτερη, ιδιοκτήτες ακινήτων. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων, καταρχήν, είχαμε κάνει μια πρόβλεψη για συμψηφισμούς με φορολογικές υποχρεώσεις τους. Mm-hmm. Στη συνέχεια, για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο, την κάλυψη του 50% της μείωσης κατά 40% του ενοικίου. Και Ιανουάριο και Φεβρουάριο, ουσιαστικά, να έρθει ο κρατικός προϋπολογισμός να βοηθήσει κατευθείαν, δίνοντας το 80% του ενοικίου, χωρίς περικοπή. Αυτή τη στιγμή, προχθές, καταβλήθηκαν σε 137.000 συμπατριώτες μας, 137.049 ιδιοκτήτες, 15,3 εκατομμύρια. Συνολικά μέχρι σήμερα έχουν βοηθηθεί οι ιδιοκτήτες ακινήτων με 58 εκατομμύρια ευρώ. Πράγματι, υπάρχουν πάρα πολλοί ιδιοκτήτες οι οποίοι δεν πήραν το ποσοστό, το 50% για τον Νοέμβριο. Και θα υπάρχει προσωποποιημένη ενημέρωση σήμερα, διότι θέλω να σε ενημερώσω ότι 60.000 ιδιοκτήτες ακινήτων, που πολλοί από αυτούς δικαιούνται να πάρουν χρήματα, δεν έχουν δηλώσει IBAN. Άρα πώς θα γίνει η καταβολή του χρηματικού ποσού όπως έγινε στους άλλους συμπατριώτες? Mm-hmm. Αυτό συνεπώς είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει άμεσα και θα υπάρχει προσωπημένη πληροφόρηση. Mm-hmm. Ταυτόχρονα θα υπάρχει αυτή την εβδομάδα και την επόμενη νομοθέτηση για το θέμα των επιταγών, ναι, και των αξιογράφων. Έχουμε πει ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά αυτού. Έκλεισε, όπως σας είπα, το θέμα της επιστρεπτέας προκαταβολής χθες το βράδυ. Από τα μέσα της επόμενης εβδομάδος εκτιμούμε ότι θα έχουμε εκταμίευση σημαντικών χρηματικών ποσών και τις επόμενες ώρες και ημέρες θα βγει η κοινή υπουργική απόφαση για το επίδομα θέρμανσης. Υπέβαλαν 692.000 νοικοκυριά. Θα αποζημιωθούν από 80 ευρώ μέχρι 650 ευρώ. Η εκταμίευση ενός σημαντικού ποσού τελικά θα είναι υψηλότερη από τις αρχικές προβλέψεις, μάλλον θα υπερβεί το επίδομα θέρμανσης τα 100 εκατομμύρια. Περισσότερο από το 50% εκτιμούμε θα χορηγηθεί μέχρι τέλος Ιανουάριου, ανάλογα με τις τιμολογήσεις που έγιναν τον Δεκέμβριο. Άρα, μέσα στον Ιανουάριο, ιδιοκτήτες, επιχειρήσεις με την επιστρεπτέα προκαταβολή και το επίδομα θέρμανσης εκτιμούμε ότι θα χορηγηθεί όλο ή ένα σημαντικό κομμάτι. Μάλιστα.